Καταλάβατε. Μισό λεπτό. Όπως... άλλο ουσία, άλλο βλένει από άλλο. Όπως κάθομαι στο σπίτι μου την Κυριακή, έχω γίνει παθιασμένος με το ίντερνετ. Χαζεύω. Ναι, και ναι. Πέφτω αυτή τη στιγμή σε ορισμένα ιατρικά site, αυτό μου έφερε το συνειρμός, που λέει μην τρώτε μεταλλαγμένα. Μην τρώτε, λέει, μεταλλαγμένα. Το γιατί δεν το έχω καταλάβει. Το μεταλλαγμένο υποτίθεται ότι έχει γονίδια ανακατεμένα και επικρατεί το κακό. Βλέπεις εντυπωσιακό το καλαμπόκι, αλλά είναι τζούφιο, μούφα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή την ώρα ένα μεταλλαγμένο προϊόν. Δεν τυποποιείται ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, ούτε πουθενά. Από είναι προϊόν μετάλλαξης. Μιας μετάλλαξης η οποία είναι τι. Χαρακτηρίζεται πρώτα απ' όλα από την απροσωπεία, χαρακτηρίζεται από την τάση να δημιουργηθεί ένα προσωποπαγές κόμμα, το οποίο συγκεντρώνει, το είπατε κι εσείς, έναν αχταρμά, ο οποίος κινείται από την άκρα δεξιά. Τι κερδίζει ο πολίτης? Να σας πω, επειδή είστε δικηγόρος. Τι κερδίζει ο Έλληνας πολίτης? Από ποιο πράγμα? Από ποιο πράγμα? Από όλο αυτό το θέαμα. Από τι αυτό το παίρνει θέαμα, ως εικόνα, ως μήνυμα? Ο Έλληνας πολίτης. Μην ξαναπάς στην κάλπη, του λέει το μήνυμα. Ο Έλληνας πολίτης. Έτσι, γιατί είναι όλοι οι ίδιοι. Ο Έλληνας πολίτης από αυτή τη διαδικασία δεν κερδίζει τίποτα. Αυτή η μετάλλαξη στην οποία συνυπάρχει η κυρία Χρυσοβελόνη, ο κύριος Κουίκ, οι παλιοί μου φίλοι, ο Θάνος ο Μωραΐτης και ο Άγγελος ο Τόλκας. Έπαιζε και ωραία κιθάρα ο Άγγελος, δεν τον περίμενα να πάει. Ναι, αλλά δεν ενδιαφέρει το μέσο πολίτη. Λοιπόν, τον ενδιαφέρει το γεγονός ότι βλέπει να ανταλλάσσει μια καρέκλα ένας που έβριζε τον Τσίπρα. Αυτό όλο είναι ο συνεκτικός του ιστός, είναι μόνο η εξουσία. Από την άλλη πλευρά, παρόμοια φαινόμενα μετάλλαξης θα δείτε και στη Νέα Δημοκρατία, παρά το ότι είστε λαύρος με το μακεδονικό κτλ. Θα σας το πω. Έτσι. Σήμερα εσείς μας λέτε. Τώρα συζητάτε για τη Νέα Δημοκρατία. Συγγνώμη. Σήμερα εσείς μας λέτε. Ένα κόμμα με ιστορική διαδρομή που κατακάνει τις διευρύνσεις του. Αποδέχονται τις βασικές μας αρχές και έρχονται και από τα δεξιά και από τα κέντρο. Όλα το ίδιο γίνανε σε αυτόν τον τόπο. Ένα λεπτό. Σήμερα, όλα το ίδιο. Σήμερα εσείς, μα κύριε Μητσαξή, εγώ επειδή μου αρέσει να μετράω την ουσία, θα σας πω κάτι. Μεταξύ του ποταμού όπως κατάντησε και της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει μια διαφορά 34 με 35 μονάδες. Ένα είναι αυτό το λοιπόν, βασικό. Από εκεί και πέρα τι να πούμε, ότι το πήρατε ένα κόμμα με 10% και το κάνατε 1% στους μετρήσεις. Το φαινόμενο που περιγράφεται, κύριε Τράγκα, αυτό είναι το χειρότερο. Είναι και διαχρονικό. Λοιπόν, να μιλήσει ο κ. Μητσαξή. Ναι, να μιλήσει, αλλά δεν είναι σήμερα όλα τα ίδια. Ο αξιότιμος υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας μας εξέφρασε τη βούληση να μου αλλάξει η συμφωνία των Πρεσπών με 180 ψήφους. Σήμερα η κυρία Σπυράκη βγήκε και μάλωσε τον κύριο Τζιτζικώστα και του είπε Βόρεια Μακεδονία λέγεται. Αυτό και τέλος. Εγώ δεν έγινε ή δεν έγινε. Εγώ δεν έφυγα. Εγώ τα λέω στα ραδιόφωνα το πρωί. Εγώ για την Αγία Οικογένεια και τι ρόλο παίζει. Το Μητσοτάκη εγώ ξέρω. Για να ψαρέψουμε σε ποια θολά νερά. Κύριε Μητσοτάκη, μην τα λέτε σε μένα. Έχω ιστορία. Το ψάρεμα στα θολά νερά. Εγώ δεν ξέρω τι ρόλο παίζει η οικογένεια και τι ρόλο παίζει η οικογενειοκρατία στην Ελλάδα. Τώρα, γενικά. Τα τζάκια, τα τιμάρια. Μαρβιτσιώτιδες από εδώ, Μητσοτακέοι, Καραμαλίδες, Σαμαρέοι. Ξέρω τώρα, τι ρόλο παίζει. Λέτε σε εμάς για το 1% και το 30%. Είναι μέτοχοι της εταιρείας. Λοιπόν, ναι. Σας κοιτάω και ακούστε το για να τα ακούσουν και οι τηλεθεάτες. Αλλά κι εσείς μιλάτε στη Νέα Δημοκρατία που το πήγατε 1% το ποτάμι. Απέχετε 35 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνει ο κύριος Θοδωράκης και επέδεται ότι έκανε καλές κινήσεις. Λοιπόν, να σας πω. Προχθές του έγραφε η αιστεία ότι ό,τι αποπειράθηκε να κάνει στη ζωή του, το κατέστρεψε. Θέλετε μια απάντηση σε αυτό? Ναι. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κανένα άγχος με τα ποσοστά. Δεν έχετε? Έτσι, όχι, δεν έχουμε. Γιατί αυτή είναι. Αφού δεν θα μπείτε στη Βουλή, γιατί να έχετε άγχος? Αν δεν μπούμε στη Βουλή. Από τώρα είστε στα μαξιλάρια σας. Αν δεν μπούμε στη Βουλή, κύριε Τράγκα, και αν δεν βγούμε και σε ευρωεκλογές, και αν ο Έλληνας πολίτης μας θεωρήσει ότι δεν είμαστε χρήσιμοι, εμείς και επάγγελμα έχουμε. Και τρόπο να περνάμε την ώρα μας. Επαγγέλματα έχουν όλοι. Ευχάριστα την ώρα μας. Με εξαίρεση τα τζάκια όλοι έχουν επαγγέλματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουν όλοι. Δεν ξέρω αν έχουν όλοι. Κύριε Μητσαξή, να σας πω κάτι. Έχουν μονόδρομο. Λίγο πολύ έχουν όλοι από ένα επαγγέλμα. Κακά τα ψέματα. Άμα το ψάξει στο βάθος και ο Τσίπρας θα σου πει. Άκουγα σήμερα δήλωσή του ότι ήταν 10 χρόνια στο γιατί. Ανεβοκατέβαινε μαζί με τους Ντενεκέδες, με τους οικοδόμους στον Παλιγάρι. Που γεννήθηκε μέσα στους Απριλιανούς εργολάβους. Πάμε σε να με καταλάβατε. Και αυτό παιδί έτσι τα έκανε. Ανεβοκατέβαινε τις οικοδομές. Άσε να πω την τελευταία μου φράση. Πάμε σε εκλογές. Έτσι, 10 χρόνια για πει. Πάμε σε εκλογές 26 Μαΐου.
Ναι, πάμε. Έτσι πάμε. Μήπως σας πάει παρακάτω ο Τσίπρας. Ευρωεκλογές. Μήπως σας πάει ο Τσίπρας παρακάτω γιατί είναι χαρτοπαίχτης. Ευρωεκλογές. Πήγαινε εκεί στην οδό Ιπποκράτου στο γραφείο του πατέρα του. Εκεί στην οδό Ιπποκράτου στο γραφείο του πατέρα του και έπαιζε χαρτί. Μου λέγε ένας υπουργός. Ένας υπουργός ένα βράδυ είχε πει και λίγο και μου έλεγε όλη τη χαρτούρα που κάνανε. Ναι. Τον Οκτώβριο θα κάνει εκλογές. Α, σε αυτές λοιπόν τις εκλογές του Μαΐου. Μέχρι τελευταία μέρα, μέχρι να το δει τον Κούλη κάτω γονατιστό. Ή Μάρτιο ή Οκτώβριο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ή Μάρτιο ή Οκτώβριο. Ξέρετε τι, γίνεται με τον Τσίπρα. Θα τον παρακαλάει ο Μητσοτάκης απ' έξω από το γραφείο. Κάνε εκλογές, σε παρακαλώ. Επειδή ξέρει. Του λέει μια εβδομάδα πιο κάτω. Κάνε εκλογές, σε παρακαλώ. Επειδή ο Τσίπρας ξέρει ότι δεν τον πιστεύει κανένας, σε αυτή τη φάση λέει αλήθεια. Εγώ μεθοδολογικά. Ποιος λέει αλήθεια. Λέει αλήθεια. Εάν λέει αλήθεια, τότε αυτά που δήλωσε στην Βαυαρία είναι να φεύγουμε. Δηλαδή, να φεύγουμε αυτά που είπε ότι δεν περίμενα ένας Βαυαρός πρωθυπουργός να με βραβεύσει. Οι χειρότεροι αν θέλεινε. Ακούστε λίγο και το τελευταίο και μην με κόψετε σε αυτό. Γιατί αυτό ήρθα εδώ. Ό,τι θέλετε, εσάς σας εκτιμώ. Πάμε παρακάτω. Και εγώ σας εκτιμώ. Δεν θα είστε στη Βουλή κατ' εκτίμησή μου, αλλά δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Λοιπόν. Αυτό αυτή τη στιγμή. Αυτό ας το περιμένουμε να το δούμε. Ναι, ναι. Έτσι. Μπορεί να κάνετε μια. Μιλάω σύμφωνα με τις μετρήσεις. Σύμφωνα με τις μετρήσεις. Αλλά όχι τώρα. Μία. Αλλά οι μετρήσεις. Από 10 εργολάβους. Ωραία. Εγώ αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο λέω είναι ότι εμείς χωρίς άγχος ποσοστών. Κατεβάζουμε στην Ευρωβουλή ένα από τα σημαντικότερα ψηφοδέλτια που έχει δει η πολιτική ζωή. Εντάξει. Θα το δείτε αυτή τη στιγμή στις 26 Εντάξει. Μαΐου. Ο Ροζάκης, αλλά... κατεβαίνει ο Ροζάκης, είναι μαζί σας. Θα το δείτε. Μη ποιος βιάζεστε. Είναι ο Ροζάκης. Μη βιάζεστε. Ποιοι άλλοι από το Ελιαμέ πίνε. Για πείτε μου, να ξέρω από λοιπόν, πόσους και είναι. Θέλουμε να πούμε στους Έλληνες πολίτες ναι. Να προσέξουν όχι τις φάτσες μας. Κατεβάζετε συγγραφείς που έχουν γράψει βιβλία για το Αιγαίο. Όχι τις φάτσες μας. Όχι αν είμαστε, όχι αν είμαστε ωραίοι ή άσχημοι. Σας ευχαριστώ όλους θερμά.